αλλάζει ο χάρτης της Κύπρου. Την δημιουργία 17 δήμων μέσα από συγχωνεύσεις και συνενώσεις προωθεί η πρόταση της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετά από σειρά διαβουλεύσεων και έντονων συζητήσεων, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης παρουσίασε τα σχέδιά του. Ο πληθυσμός των νέων δήμων αυξάνεται κατά 100.000 κατοίκους και φτάνει περίπου στους 700.000 κατοίκους. Κάτι που ισοδυναμεί με το 83% του πληθυσμού από το 71% που είναι σήμερα. Με τη συγχώνευση δήμων και κοινοτήτων που προωθείται, θα εξοικονομηθούν 30 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Σε 4 δήμους χωρίζεται η επαρχία Λευκωσίας. Ο Δήμος Λευκωσίας αποτελείται από τον Δήμο Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγίου Δομετίου, Έγκομης και Αγλαντζάς. Θα πρόκειται φυσικά για ένα μητροπολιτικό δήμο με νέο πολεοδομικό και αστικό ιστό, όντως μεγάλο για τα κυπριακά δεδομένα και για τη διοικητική εμπειρία της Κύπρου. Παρά το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά δεδομένα θα τον καθόριζαν ως μεσαίου μεγέθους. Ο δεύτερος δήμος Λακατάμιας Τσερίου θα περιλαμβάνει τη Λακατάμια, το Τσέρι και τον συνοικισμό της Ανθούπολης. Λατσιά και Γέρι ενώνονται και δημιουργούν τον τρίτο δήμο της επαρχίας Λευκωσίας. Και τέλος, ο τέταρτος δήμος, ο οποίος ονομάζεται Δήμος Νότιας Λευκωσίας Ιδαλίου, θα περιλαμβάνει τον Δήμο Ιδαλίου και τις κοινότητες Αλάμπρας, Λιμπιών, Νήσου, Πέρα Χωρίου και Ποταμιάς. Στην επαρχία Λάρνακας προωθούνται επίσης 4 δήμοι. Ο Δήμος Λάρνακας περιλαμβάνει τον Δήμο Λάρνακας, Σαραδίπου, Λιβαδιών και Ορόκλινης. Ο Δήμος Μενεού Δρομολαξάς περιλαμβάνει τους Δήμους Δρομολαξάς Μενεού, το Κίτι, τα Περβόλια και την Τερσεφάνου. Ο τρίτος Δήμος είναι αυτός των Λευκάρων, στον οποίο εντάσσονται ο Δήμος Λευκάρων, η Βάβλα, ο Δελίκηπος, ο Κατοδρής, τα Κάτω Λεύκαρα και ο Κόρνος. Και τέλος, τον τέταρτο Δήμο θα αποτελούν οι Αθιένου και το Αυδελερό. Και στην επαρχία Λεμεσού προωθούνται 4 μεγάλοι δήμοι. Ο Δήμος Λεμεσού θα αποτελείται από τους Δήμους Λεμεσού, Μέσα Γειτονιάς και την κοινότητα Τσερκές, Τσιφτλίκ. Ο Δήμος της Ανατολικής Λεμεσού θα αποτελείται από τους Δήμους Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγιας και τις κοινότητες Αγίου Τίχωνα, Μουταλιάκας, Αρκούντας, Φινικαρίων και Αρμενοχωρίου. Τα πάνω και κάτω πολεμίδια ενώνονται και συγκροτούν τον Δήμο Πολεμιδιών. Δήμος Δυτικής Λεμεσού θα ονομάζεται ο τέταρτος δήμος, ο οποίος αποτελείται από τον Δήμο Ύψωνα και τις κοινότητες Ασώματου, Σωτήρας, Ερήμης, Κολοσσίου, Τραχωνίου, Ακροτηρίου, Επισκοπής και Καντού. Δεν είναι σωστό να έχουμε τοπική αυτοδιοίκηση δύο ταχυτήτων. Δήμους με πολλές αρμοδιότητες και πόρους και κοινότητες χωρίς αρμοδιότητες και πόρους. Τρεις μεγάλοι δήμοι προωθούνται για την επαρχία της Πάφου. Ο Δήμος Πάφου θα αποτελείται από τους Δήμους Πάφου Γεροσκήπου και τις κοινότητες Αχέλια, Στήμης και Κονιά. Ο Δήμος Δυτικής Πάφου θα αποτελείται από την Πέγια, την Έμπα, Λέμπα, Κισόνεργα και Χλώρακα. Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς είναι ο τρίτος δήμος, στον οποίο περιλαμβάνονται οι Πόλης Χρυσοχούς, η Αργάκα, η Μακούντα, η Χρυσοχούς, το Γουδί, η Πελαθούσα, η Κινούσα και η Περιστερώνα. Μετά από έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, η ελεύθερη επαρχία Μοχώστου θα αποτελείται από δύο δήμους. Δήμος Αγίας Νάπας Πρωταρά, ο πρώτος δήμος, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Παραλιμνίου Δερίνιας, Αγίας Νάπας και την κοινότητα Σωτήρας. Τον δεύτερο δήμο Κοκκινοχωρίων θα αποτελούν οι κοινότητες Αυγόρου, Λιοπετρίου, Φρενάρου, Αχερίτου και Άχνας. Εγώ λογοδοτώ εδώ ενώπιον και εσάς και του κόσμου. Εάν κάποιος με κατηγορήσει ότι έδρασα με οποιαδήποτε κομματικά ελαττήρια, που δεν θα μπορούσα να δράσω. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, οι 17 δήμοι έχουν προκύψει από την συνένωση 80 εφιστάμενων τοπικών αρχών, 30 δήμων και 50 κοινοτήτων. Εκτός απομένουν περίπου 300 κοινότητες. Το νομοσχέδιο, όπως κατατίθεται, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπουν και άλλες κοινότητες μέσα. Και εγώ πιστεύω ότι θα μπουν. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στη νομική υπηρεσία για επεξεργασία και σύμφωνα με πληροφορίες θα οδηγηθεί στην Βουλή εντός των επόμενων 10 ημερών.